Απλά έχω μια πολύ προσωπική, πολύ προσωπική όμως κακή εμπειρία, το οποίο αφορά τη μητέρα μου. Δεν θέλω να το πω. Πραγματικά. Ε, παιδί μου. Όχι, όχι, εντάξει. Κάτσε πιο εκεί, κάτσε δίπλα. Όχι, εντάξει. Δεν το λέω αυτό αυτή τη στιγμή, ούτε το χάνω ψέματα. Απλά δεν ήθελα να το φέρω γιατί δεν ξέρω αν ήθελε η μαμά να το πει. Ό,τι θες εσύ, ό,τι θες. Το οποίο όπως και να έχει, έχει να κάνει με Αλβανούς τέλος πάντων. Το οποίο το έχω ξεπεράσει γιατί η δουλειά μου είναι σε ζώο και έχω να κάνω με πολλούς ξένους ανθρώπους. Και έχω μάθει πλέον να ζω με αυτό. Ενώ ότι δέχομαι τους ανθρώπους, όλους, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα σχόλιά μου ήταν αυτά που ήταν, έχει να κάνει με το Twitter ξεκάθαρα. Και δεν θέλω να κρυθώ γι' αυτό. Δεν κρίνεσαι γι' αυτό, όχι. Κρίνομαι. Μόλις τώρα πήρες θέση, όμως και το ξεκαθάρισες. Γι' αυτό σου έκανα την κουβέντα. Δεν κρίνεσαι. Δεν μπορώ. Δεν το λέω. Κρίνεσαι, βλέπουμε την παιδάκι, είσαι. Σταμάτα να κλαις. Δεν θέλω να δείξω κάτι ψεύτικο. Δεν είμαι κάτι άλλο. Ούτε. Γιατί μου λένε ότι η Ρόδα είναι εννοείται, ήξερε που μπήκα και πέρσι δεν ήξερα καν ότι θα γυρίσει το Πολ το 2. Ώστε να πω ότι θα πάρω μέρος ή κάτι τέτοιο. Φέτος είχα ξεχάσει τα tweet, δηλαδή αν το θυμόμουν. Αυτό δεν πειράζει, θα τρέξω, μην το χαλάσει. Αυτό θα κατέβουν και θα κατέβουν κάτω. Δεν τα πειράζει, αλλά δεν έφυγε πολύ. Και τώρα δεν υπάρχει λόγος να κάτσω να τα διαγράψω, γιατί άμα τα διέγραφα θα με λέγανε κότα. Ναι. Λένε ότι κάθεσαι και τα διαγράφει. Άμα δεν τα διαγράψω, συνεχίζονται και μου λένε άλλα διάφορα. Τι να κάνω, δεν κρύβομαι. Χθες με ρωτήσατε. Το άφησες και σε ρωτήσαμε και πήρες μια θέση. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό και όταν το είδα αυτό εχθές, ήθελα να σε βάλω σε αυτή τη θέση. Γιατί ήξερα ότι μέσα μου ήταν 70% ότι δεν είναι έτσι και 30% ότι θέλω να ακούσω, ίσως να είναι. Έκανε κάτι post η Μαρία Σοφία πέρσι για τους περσινούς παίχτες του Πολ, τα οποία ήταν ρατσιστικού περιεχομένου. Επίσης είχε κάνει ένα repost, ένα σε εισαγωγικά κοροϊδευτικό μήνυμα για το πόσο καθαρή είναι η Nergy. Τη ρώτησα και για τα δύο, μου εξήγησε. Μου εξήγησε για το ρατσιστικό κομμάτι, μου είπε ότι είναι το ύφος του Twitter. Το καταλαβαίνω εν μέρη, είδα στα μάτια της και στη γλώσσα του σώματός της ότι το εννοούσε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι... Πιστεύω ότι μου είπε την αλήθεια, θέλω να πιστεύω, έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Όσο για το θέμα της Nergis και γι' αυτό απολογήθηκε και μου είπε ότι δεν έγραψε αυτό που έγραψε για το κακό σχόλιο που έκανε για την Nergis, αλλά το έγραψε για τη λεζάντα που είχε υποθεί από το παιχνίδι, το Power of Love. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι. Δεν υπήρχε και λόγος να την κοροϊδέψει. Η Nergis είναι πάρα πολύ καλή μαζί της, όπως και εγώ άλλωστε. Ας μείνουμε σε αυτό. Και για τη Ρένια είπα αυτό που έγραψε. Και με τη Ρένια ήταν το πρώτο άτομο που μίλησε από την ώρα που μπήκαμε στο σπίτι, στο δωμάτιο και τη λέω: ξέρεις, είχα πρόβλημα και το είχα πει ότι εγώ πιστεύω ότι με τη Ρένια θα έχω. Ναι, θα έχω πρόβλημα. Και δεν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχω, δεν θα πω ψέματα. Την Ρένια δεν την έβρισε ποτέ. Δεν είπα, ήταν ξεκάθαρα για τη λεζάντα γιατί δεν είχα δει την Ρένια. Τελείωσε. Ναι. Ξεκαθαρίστηκε αυτό και για τον ρατσισμό ξεκαθαρίστηκε. Ήταν πάνω στη φούρια του Twitter και έτσι λειτουργεί το Twitter. Εντάξει, κατανοητό. Μου λένε ότι τι μας λες, ότι δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το Twitter. Όχι, αν ξέρανε πώς λειτουργεί το Twitter και βλέπανε και ξέρανε τους χρήστες του Twitter εκεί μέσα, θα καταλαβαίνανε. Το ξέρουνε, προφανώς το ξέρουνε. Απλά θέλουνε, το ξέρουνε. Απλά είναι μια βάση για αυτούς που δεν το ξέρουν να σε εκθέσουν. Αυτοί που το πήραν και το φέραν, ξέρανε πώς το λέγες. Αλλά θέλουν να σου μαυρίσουν το όνομα. Ναι, δεν είσαι ρατσίστρια. Δεν είμαι εγώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Δεν θέλουν να σου μαυρίσουν το όνομα. Ξέρουν, κατάλαβα ότι δεν είσαι ρατσίστρια. Είσαι ρατσίστρια με συγκεκριμένα άτομα από Αλβανία που έχει γίνει αυτό το σκηνικό με τη μητέρα σου που είναι τελείως προσωπικό σου. Υπάρχουν και... αποδείξεις για το συγκεκριμένο σκηνικό για να μην μου πουν ότι λέω ψέματα ότι αναφέρω κάτι. Υπάρχουν. Χτυπήθηκε, ρε παιδάκι μου. Πολύ χειρότερο. Άστο, άστο. Άστο, μην ξαναβάλεις τα κλάματα. Είναι τελείως προσωπικό σου, τα αφήνουμε εδώ. Όχι, άμα χρειαστεί να το πω, θα το πω. Απλά θέλω να πω ότι υπάρχουν αποδείξεις γιατί είναι κάτι το οποίο το γνώριζε όλη η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι που το ξέρω εγώ. Είναι κάτι το οποίο το γνώριζε όλη η Ελλάδα. Έχει βγει συζήτησης. Ναι. Θυμάσαι. Είσαι και μεγαλύτερο, επομένως θα το θυμάσαι. Όχι, δεν υπάρχει. Μου αρέσει να είχε γίνει πρώτη. Χαίρομαι. Είχε γίνει πρώτη λεωφοροπειρατεία το 99. Ναι. Το θυμάσαι καθόλου. Ναι. Το 99 εννοείται μόνο και στη Ρόδο κιόλας, θυμάμαι που ήμουν. Τέλος πάντων, με έναν Αλβανό. Που είχε πάρει το λεωφορείο που ήταν μέσα η μητέρα μου και το είχε πάει στην Αλβανία, ζητούσε για λίτρο άνθρωπος για κάποιο λόγο. Θυμάμαι. Και είχε σκοτώσει τον Γιώργο του Κουλούρη και η μαμά μου. Η μαμά έπεφσε ο Γιώργος ο Κουλούρης πρώτος από το αμάξιλο, από το λεωφορείο, τον πυροβολήσανε, Αλβανοί αστυνόμοι. Και αμέσως έπεσε η μαμά μου από πάνω, μπορείτε να το δείτε, φαίνεται, η μαμά μου υπάρχει παντού, είναι η πρώτη φάτζα που φαίνεται. Και ο μόνος λόγος που είναι ζωντανή αυτή τη στιγμή η μαμά μου είναι γιατί κάποιος φώναξε: όχι, μην πυροβολείτε, είναι γυναίκα. Και η μαμά μου είχε σφαίρες ακόμα στο κεφάλι της και μου έχει ακόμα. Ναι. Την πυροβολήσε το κεφάλι και έζησε. Ναι. Εξόφαλτα θα περάσανε μάλλον γι' αυτό.
Και τι πήδηξαν απ' έξω για να σωθούν. Ναι, γιατί όταν φτάσαν, αυτός είχε πει τέλος πάντων να πάνε το λεωφορείο στην Αλβανία, γιατί πίστευε ότι μάλλον θα τον σώσει η αλβανική αστυνομία, κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Και πυροβόλησαν τελικά οι Αλβανοί. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε χειροβοβίδα, η οποία την κρατούσε, την είχε ανοίξει και την κρατούσε ο ίδιος μέσα στο λεωφορείο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούσε να την έξει όλους μαζί και τον ίδιο που δεν είχε. Ήθελε να πεθάνει, όπως το θυμάμαι, και ο ίδιος. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα να σκοτώσει. Θυμάμαι το σκηνικό αυτό, θυμάμαι. Το όνομά του, θυμάμαι, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα. Γυρίστηκε ταινία. Το θυμάμαι, η μαμά μου έχει ακόμα τον παντελόνι με τα αίματα, έχει τις φωτογραφίες, σαν να τα βλέπω μπροστά μου. Δεν είναι ότι προσπαθώ να καλύψω αυτό που έγραψα. Δεν δικαιολογείται, ήταν άσχημες οι λέξεις. Απλά κάποιες φορές μου βγαίνει σαν αντίδραση γιατί θεωρώ ότι είναι κάπως λογικό. Λογικό. Αυτό. Σαν μικρή μου αδερφούλα σε μια φωτογραφία μου κλαίει. Είναι κάπως λογικό, λέει. Λογικό είναι. Λογικό. Αλλά δεν το έχω. Σταμάτα και σου πάει να μιλήσω με τη Μαρία Σοφία που ήταν πολύ στενοχωρημένη και δάκρυσε σήμερα γιατί είπε μια ιστορία συγκλονιστική. Δεν θα κλάψω πάλι. Ποιος δάκρυσε. Να το πάρουμε από την αρχή. Αισθάνθηκες ότι σου έγινε επίθεση στα social media για ένα post που έκανες πέρσι που ήταν ρατσιστικό και απευθυνόσου σε μια άλλη χώρα. Και εξήγησες ότι ήταν περισσότερη ψυχική σου πίεση που σε έκανε να το κάνεις, γιατί έχεις περάσει κάτι οικογενειακό. Πες μου, γιατί δεν το ξέρουν όλα τα παιδιά, το έλεγες νομίζω με ποιον, με τον Τζόνι. Δεν είχα σκοπό να το πω, γιατί αρχικά αφορά τη μαμά μου και δεν ξέρω αν ήθελε να το αναφέρω. Και δεύτερον, γιατί δεν θέλω να πούνε ότι μπορεί να λέω τώρα δικαιολογίες ή το έχω βγάλει από το μυαλό μου, μπορεί να πούν διάφορα. Είπες κάτι ρατσιστικό για την Αλβανία, να πω. Ναι, για την Αλβανία. Τέλος πάντων, είχε γίνει μία λεωφοροπειρατεία το 1999, λογικά θα το θυμάστε, έχει βγει και σε ταινία, τέλος πάντων είχε γίνει μεγάλος δώρος. Που είχε έναν Έλληνα νεκρό. Ναι, τον Γιώργο τον Κουλούρη. Και παραλίγο θα είχε και τη μητέρα μου νεκρή. Η μαμά σου ήταν στο λεωφορείο. Ναι. Η μαμά μου είναι, δηλαδή αυτές οι φωτογραφίες λίγες που υπάρχουν πλέον. Είναι ο Γιώργος ο Κουλούρης, ο άνθρωπος, τέλος πάντων Αλβανός, και η μαμά μου. Όταν είχε φτάσει το λεωφορείο στην Αλβανία, γιατί είχε ζητήσει να πάει το λεωφορείο στην Αλβανία, για τους δικούς του λόγους, ίσως πίστευε ότι θα τον προστατέψει μάλλον η αλβανική αστυνομία. Με το που άνοιξε τέλος πάντων η πόρτα, νομίζω ότι την άνοιξε ο Γιώργος γιατί φοβήθηκε ο Κουλούρης και έπεσε κατευθείαν. Ναι, και με το που έπεσε από το λεωφορείο, κατευθείαν τον πυροβόλησαν. Και από πάνω το ακριβώς, γιατί καθόταν στα σκαλιά η μητέρα μαζί με τον Γιώργο, έπεσε η μητέρα μου και κάποιος φώναξε: μη πυροβολείτε, είναι γυναίκα. Η μαμά μου βγήκε. Η μαμά σου είχε παιδιά τότε, ή. Εμένα και την αδερφή μου, 5 χρονών και το έβλεπα στην τηλεόραση. Η μαμά μου βγήκε με σφαίρα κανονικά. Φοβάται ότι ακόμα νιώθω ότι έχει κάποια θράβματα. Θράβματα. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή φωτογραφίες, το παντελόνι με τα αίματα, τη σφαίρα, όλα αυτά. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Με τη χώρα εννοείς. Ναι, δεν έχω. Δηλαδή και λόγω σεζόν, επειδή δουλεύω με πολλούς ξένους ανθρώπους, ειδικά στη Χαλκιδική, δεν είχα το μόνο. Ο μόνο τομέα που ήταν με παιδιά από την Ελλάδα ήταν το ΣΠΑ. Όλο το υπόλοιπο ήταν από άλλες χώρες. Και ειδικά και στη Μύκονο. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Απλά ώρες-ώρες μου βγαίνει ίσως γι' αυτό το λόγο αυτή η επιθετικότητα. Αλλά εννοείται πως έχω φίλους από το σχολείο μου. Γενικότερα έχω από παλιά σχέση με τις συγκεκριμένες χώρες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είμαι ρατσίστρια. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να βλέπω βία, ούτε να ασκώ βία. Δεν το αντέχω γενικότερα αυτό. Σήμερα στην κουβέντα που είχε η Μαρία Σοφία με τον Τζόνι έξω στον κήπο, έκλαψε. Μετά η Μαρία μας ανέφερε ότι ήταν λόγω της μητέρας της και κάπου εκεί ταυτίστηκα γιατί και εμένα η μητέρα μου είναι πολύ δυνατό κομμάτι στη ζωή μου, οπότε μπορεί να μην έκλαψα για τη δικιά της, αλλά σίγουρα και εγώ θα βούρκωνα αν μιλούσα για αυτήν. Βέβαια υπήρχαν και σχόλια άλλα. Ναι, και για παλαιότερους παίκτες. Ναι. Για περσινούς παίκτες και για φετινούς. Για φετινούς έκανα μόνο στη Ρένια, το οποίο θέμα. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Από το πρώτο. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Με το που μπήκα στο δωμάτιο και ήμουν με τη Ρένια, της το είπα από την αρχή ότι πίστευα ότι με σένα θα έχω πρόβλημα. Από το casting το είχα πει, ότι δεν μου είχε βγάλει κάτι. Και μετά τη έγραφε κακά σχόλια για το, που ήταν μέσα, ότι τα μπούτια σου ασφικτιούν και τέτοια. Έκανα ένα retweet. Έκανα ένα retweet γιατί μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Είχα κάνει ένα retweet. Δεν είναι ότι ήταν δικό μου το πώς, το έγραψα εγώ. Ναι, αλλά σημαίνει όταν κάνεις retweet ότι σου αρέσει και το. Ναι, το έκανα retweet.